Λοιπόν, πάμε στο πέμπτο βραβείο, που είναι ένα βραβείο πολύ σημαντικό συναισθηματικά. Είναι το πέμπτο βραβείο με τίτλο που απονέμεται στη μνήμη της Μαριλένας Λασκαρίδη. Ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, ένα πολύ ιδιαίτερο βραβείο. Όσοι είχαμε την τύχη να την γνωρίσουμε από κοντά, και εγώ την είχα αυτή την τύχη, διαπιστώσαμε την σπάνια ψυχική της ποιότητα, τον τρόπο με τον οποίο αφοσιωνόταν ιδιωτελώς σε ό,τι έκανε και την αγάπη της και για την πατρίδα και για τα παιδιά και την εκπαίδευση. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Πάνο Λασκαρίδη. Έχει πολλούς τίτλους, θα σας τους πω όλους, αλλά θα σας πω στο τέλος και ποιον προτιμά, γιατί ταιριάζει με το χώρο. Είναι πρόεδρος του Ιδρύματος Εκατερίνη Λασκαρίδη, είναι CEO της Lavinia Corporation, Λασκαρίδης Shipping Company, και ο τίτλος που νομίζω ότι θέλει πιο πολύ, αγαπά τώρα αυτή τη στιγμή, είναι Υπονάβαρχος επί τιμή. Δεν ξέρω αν πέφτω μέσα, αλλά με 4 δωρεές πλοίων στο πολεμικό ναυτικό. Μαργαρίτα μου, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ζητώ συγγνώμη από όλους σας και από τον Ηλία που κάθε χρόνο καταχρώμε λίγο του χρόνου που μου διατίθεται για να πω δύο λόγια, ίσως πιο πολλά από ό,τι άλλοι φίλοι. Κύριε Υπουργέ, κυρία Υφυπουργέ, κυρία Πρέσβυρα, κύριε Αρχηγή, καλώς ήρθατε στην απόψινή βραδιά. Η σημερινή τελετή των βραβείων Ευκράντη απλά δείχνει ότι τα βραβεία αυτά εδώ και πολλά χρόνια, κάθε χρόνο, μεγαλώνουν σε σημασία, μεγαλώνουν σε κύρος και έχουν γίνει πια ένας πολύ σημαντικός σταθμός στα δρόμενα της ναυτιλίας μας. Για μας είναι, και για μένα ιδιαίτερα, είναι μια πολύ ιδιαίτερη και συγκινητική βραδιά για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, για τα λόγια που είπε η Μαργαρίτα για την Μαριλένα, που συντοματικά σήμερα, σαν σήμερα, ήταν τα γενέθλιά της και την χάσαμε το 2015. Αλλά έτσι από καρδιάς αισθάνομαι ότι πρέπει να ευχαριστήσω το πολεμικό ναυτικό και γενικά και τις ένοπλες δυνάμεις και την πολιτεία, γιατί έχουν τιμήσει και το Ίδρυμά μας και εμένα προσωπικά με περισσή και θα μπορούσε κανείς να πει υπερβολική γενναιοδορία. Έτσι λοιπόν, έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη προς το ναυτικό. Γιατί έχουμε αυτή την αγάπη? Γιατί τα στελέχη του που επανδρώνουν τις υπηρεσίες τους και επανδρώνουν τα καράβια του στόλου μας, μας είναι ιδιαίτερα αγαπητά. Γιατί τα καράβια μας και ο στόλος μας είναι αυτό που εμείς όλοι οι Έλληνες, για το οποίο τρέφουμε ανυπόκριτη αγάπη και θαυμασμό. Έτσι λοιπόν, πέρσι, αν θυμάστε, είχαμε τιμήσει την πρώτη γυναίκα, πρώτη μηχανικό, σε φρεγάτα του ναυτικού μας, και εξακολουθούμε να έχουμε το μυαλό μας στραμμένο προς τα στελέχη του ναυτικού μας. Περιμένουμε πολλά από τα στελέχη του ναυτικού, πολλά από τα στελέχη που επαδρώνουν τα πλοία μας. Έχουμε μεγάλες ελπίδες και ελπίζουμε ότι θα μας πραγματοποιήσουν και θα ανταποκριθούν σε αυτές τις ελπίδες μας. Η κύρια ελπίδα μας είναι, και το λέω έτσι και συγκινούμε, είναι ότι περιμένουμε να επιδείξουν, αν ποτέ χρειαστεί, όταν χρειαστεί, εκείνη τη συμπεριφορά για την οποία ο εξωμότης βασιλιάς της Σπάρτης Δημάρατος εξηγούσε στον Ξέρξη όταν του έλεγε πώς συμπεριφέρθηκαν οι Έλληνες στην ναυμαχία της Σαλαμίνας και του έλεγε: «Δέσποτα, οι άνθρωποι αυτοί είναι ελεύθεροι, αλλά η ελευθερία τους δεν είναι απόλυτη. Γιατί από πάνω τους στέκεται δεσπότης ο νόμος, ο οποίος τους προστάζει να μένουν πάντα στις γραμμές τους και ή να νικούν ή να πεθαίνουν». Έτσι λοιπόν και εμείς, σκεπτόμενοι πόσο σημαντικά είναι τα στελέχη αυτά των ενόπλων μας δυνάμεων, του ναυτικού μας και κυρίως των πλοίων μας, είμαστε κοντά τους και θα δείτε ότι πάντοτε προσπαθούμε να τα τιμήσουμε με όσο καλύτερο τρόπο μπορούμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Λασκαρίδη. Το βραβείο Ευκράντη Μαριλένα Λασκαρίδη για την αρρωγή στην ελληνική ναυτιλιακή κληρονομιά και παράδοση απονέμεται φέτος στον αντιπλοίαρχο Πάρη Καλαβριτινό και στον Ευρυπίδη Κατσαούνη. Στις 28 Φεβρουαρίου που μας πέρασε,
Έγινε ένα μεγάλο δυστύχημα στα Τέμπη, όλοι το γνωρίζουμε. Στη διάρκεια αυτού του δυστυχήματος ενεπλάκησαν δύο αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού, οι οποίοι επέβαιναν στα τελευταία βαγόνια του τρένου και οι οποίοι ανέδειξαν τις γνώσεις τους και χρησιμοποίησαν την εμπειρία τους για να διασώσουν όσους μπορούσαν μέσα από τους καπνούς και τις φλόγες. Το φωτεινό παράδειγμα αυτών των δύο παιδιών, που με αυταπάρνηση έβαλαν τον εαυτό τους σε κίνδυνο για να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους, θύμισε σε όλους μας δύο κυρίαρχα χαρακτηριστικά της Μαριλένας Λασκαρίδη. Όποιος γνώριζε τη μητέρα μας, μπορούσε με σιγουριά να πει πως ήταν ένας γλυκός, χαμηλών τόνων άνθρωπος, που σκοπός της ζωής της ήταν η προσφορά στον συνάνθρωπο. Αυτό που πολλοί ίσως να μην γνωρίζουν είναι ότι σε περιπτώσεις ανάγκης, κινδύνου ή αδικίας, η μητέρα μου είχε και ένα άλλο πρόσωπο, αυτό της αγωνίστριας, που με πάθος, χωρίς ανθρώπινα όρια και λογική, έβαζε τον εαυτό της δεύτερο, προκειμένου να προσφέρει βοήθεια εκεί που υπήρχε ανάγκη. Η καταστροφή που προκλήθηκε ειδικά στα πρώτα βαγόνια ήταν πολύ μεγάλη. Μέσα από την φωτιά και τους καπνούς, οι δύο αξιωματικοί ανέσυραν πολλούς επιβάτες, τους μετέφεραν σε ασφαλή απόσταση από τις γραμμές του τρένου και τους παρήχαν πρώτες βοήθειες και δυνατότητα επικοινωνίας με τους δικούς τους τηλεφωνικώς. Την άλλη μέρα το πρωί, οι δύο αξιωματικοί παρουσιάστηκαν κανονικά στη σχολή τους στη Θεσσαλονίκη, την Διακλαδική Σχολή Πολέμου, και συνέχισαν τα μαθήματά τους και τη ρουτίνα την καθημερινή. Πρόκειται για πράξεις ηρωικές? Όχι, δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Πρόκειται όμως για ένα υπόδειγμα του πώς πρέπει να λειτουργεί ο κάθε άνθρωπος όταν βρεθεί σε μια κατάσταση κρίσης για να βοηθήσει τους συνανθρώπους του, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που διαθέτει με τον κατάλληλο τρόπο. Αυτή η υπεράνθρωπη προσπάθεια και η βαθιά ανθρώπινη προσφορά είναι αυτό που θέλουμε σήμερα να τιμήσουμε με το βραβείο αυτό, αλλά και κάτι ακόμα. Είχε πει παλιότερα η μητέρα μου, μιλώντας για τη γιαγιά μου και τη Λασκαρίδη, ότι με το παράδειγμά της μας διδάσκει τη μάχη χωρίς τέλος και μέχρι το τέλος. Και με αυτό επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον διπλήρωχο Πάρη Καλαβρετινό και τον Ευρυπίδη Κατσαούνη, όχι μόνο για τις πράξεις τους, αλλά και για το παράδειγμά τους. Σας ευχαριστώ. Ας υποδεχτούμε στο βήμα δύο σύγχρονους ήρωες, τον κύριο Ευρυπίδη Κατσαούνη, αντιπλήαρχο, και επίσης τον αντιπλήαρχο Παρασκευά Καλαβρητινό. Κύριε Υπουργέ, κύριε Αρχηγέ, κυρίες και κύριοι, σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, όπου τα γεγονότα προλαβαίνουν τη σκέψη, το αίσθημα επιβίωσης έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με το ψυχικό σθένος και τις αξίες που διάγουν τον Έλληνα αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού, απόφυτο της Σχολής Ναυτικών Δικαιωμάτων και εν γέννη των ενόπλων δυνάμεων. Στο σημείο εκείνο περνάει από τη σκέψη σου ολόκληρη η ζωή σου, με τις επιτυχίες, τις ματαιώσεις, τα όμορφα και τα δύσκολα συναισθήματα που έχεις βιώσει, και καλείσαι να πάρεις την απόφαση να βοηθήσεις, να συνδράμεις όπως μπορείς, να κάνεις πράξη όλα αυτά για τα οποία προετοιμάζεσαι και εκπαιδεύεσαι τόσα χρόνια. Την απόφαση αυτή την λαμβάνεις περισσότερο ενστικτοδός και λιγότερο συνειδητά, καθώς πίσω σου έχεις αφήσει την οικογένειά σου που σε περιμένει να επιστρέψεις. Σε τέτοιες καταστάσεις μπαίνει μπροστά το αξιακό σου σύστημα, οι αρχές και οι προτεραιότητές σου, αυτό που πρεσβεύεις σαν άνθρωπος, που θεωρείς σημαντικό και ουσιώδες αυτό που σε εκφράζει και σε κάνει να νιώθεις περήφανος. Δεν σας κρύβω ότι θα ήθελα να βραβεύουμε για κάποιον άλλο λόγο. Να μην βαραίνει από πίσω η απώλεια και ο πόνος. Κρατώ όμως με περηφάνεια και τιμή το βραβείο που μας αποδίδεται σήμερα από το Ίδρυμα Εκατερίνης Λασκαρίδη και ελπίζω ότι πέρα από κάθε δυσκολία στο τέλος, πάντα θα επικρατεί η ενσυναίσθηση και η ανθρωπιά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, για τη μεριά μου.
Με πολύ μεγάλη τιμή παραλαμβάνω αυτό το βραβείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους διοργανωτές εκδήλωσης, το Ίδρυμα Λασκαρίδη και την Διαφορετική Επιτροπή. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω ότι χαίρομαι για αυτό το βραβείο. Δεν χαίρομαι γιατί πίσω από αυτό το βραβείο έχουμε ανθρώπους που χάσανε τις ζωές τους και έχουμε ανθρώπους που τραυματιστήκανε πολύ σοβαρά. Παρ' όλα αυτά, θα πω ότι πριν από 26 χρόνια, εγώ και ο συμμαθητής μου ήρθαμε σε αυτή τη σχολή, εισήλθαμε και από τότε στην πορεία μας στο πολεμικό ναυτικό εκπαιδευόμασταν για το χειρότερο σενάριο. Και δυστυχώς ήρθε στην καθημερινότητά μας και όχι αυτό που έπρεπε να πω, που έχουμε κληθεί από την πατρίδα να υπηρετήσουμε. Εκτελέσαμε τον καθήκον μας, προστατέψαμε τους πολίτες μας, τους οποίους θα θέλαμε με πολύ μεγάλη χαρά να σας αναφέρω τα ονόματά τους. Είναι ο Ρομπέρτο, είναι η Βασιλική, είναι η Ανησία, είναι η Δάφνη και η Ντίνα. Είναι 5 άνθρωποι οι οποίοι κουράραμε, καταφέραμε και τους σώσαμε μέσα από τις φωτιές και ευτυχώς ζουν. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και ευχαριστώ και την οικογένειά μου που είναι εδώ μαζί σας. Κύριε Λασκαρίδη, το μόνο που μπορώ να πω ότι τα πλοία μας είναι σε καλά χέρια.